Sporting Flamingos και Φιωρεντίνα έρχονται από τις ψε αντιμετωπίσεις στο Γουσουπού στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Development League και το παιχνίδι είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Η πρώτη μονομαχία θα βγάλει νικητές τους Pink Flamingos, οι οποίοι είναι στην πρώτη επίθεση. Pink Flamingos από τη μία με ρεκόρ 13-9 μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα κοντρά στην Φιωρεντίνα, η οποία μετράει 10 νίκες και 13 ήττες συνολικά. Άστοχη η πρώτη επίθεση των Pink Flamingos, οι οποίοι ανανέωσαν την επίθεσή τους. Άστοχος ωστόσο και ο Ζαχαρόπουλος. Στα ρόλ σήμερα οι δύο ομάδες. Δεν θα βρει στόχο το τρίποντο. Ανανέουν την επίθεση τους οι φιλοξενούμενοι με τον Παπαγιάννη τώρα να βγάζει έξω τον Μακρύδη. Ξανά εκείνος συνεργάζεται με τον Παπαγιάννη, ο οποίος θα βρει το πρώτο καλάθι, 0-2. Ανοίγουν το σκορ οι φιλοξενούμενοι. Ζαχαρόπουλος. Πάει ο Μακρύδης πάνω του. Θα γίνει το πρώτο φάουλ από τον Αθανασόπουλο. Πρώτο ομαδικό για την Φιωρεντίνα. Δεν μπορεί. Πιεζόμενος ο Αντωνόπουλος θα βρει στόχο. Μπάλα στα χέρια του Μακρύδη, ο οποίος θα πάρει το τρίποντο από την κορυφή, δεν θα το βάλει. Ο Μίτσος αφήνει στον Γουσέτη, θα γίνει το λάθος. Παπαγιάννης άστοχος. Επιθετικό rebound, 14 λεπτά για την Φιωρεντίνα. Μακρύδης κρατάει. Στασινόπουλος από το πλάι, δεν θα βρει στόχο. Ακόμα ένα επιθετικό rebound για τους φιλοξενούμενους. Παραμένει το 0-2. Καραμίτσος κατεβάζει για τους Pink Flamingos. Αντωνόπουλος τσεκάρει τις επιλογές του. Λέει στον Κάτσουλα να πάρει θέση, αλλά θα πάρει την επίθεση ο Αντωνόπουλος και θα στοχίσει. Χωρίς καλά παραμένουν οι σημερινοί γηπέδοχοι. Αθανασόπουλος πατάει γερά, εκτελεί και εύστοχη. 0-4. Κάτσουλας γυρίζει. Το ίσως τον βολώνει ο Αντωνόπουλος, πάει λίγο πιο μέσα, θα ευστοχίσει. Πρώτο καλάθι για τους Pink Flamingos από τον Αντωνόπουλο. 2-4 τώρα το σκορ. 7 λεπτά ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Παγιάννης κλείνεται, αλλά καταφέρει να συγκρατήσει. Δυνατή πάσα του Αθανασόπουλου για τον Στασινόπουλο. Ο Παπαγιάννης θα πάρει την προσπάθεια, rebound από τον Αντωνόπουλο. Μουσέτης περνάει και εύστοχη με τη βοήθεια του ταμπλό για την ισοφάριση. 4-4. Μακρύδης. Ωραία κίνηση, δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Και θα γίνει και το φάουλ συνέχεια από τον από τον ψηλό της Φιωρεντίνας. Για τρεις τώρα το σουτ από τον Γουσέτη. Για το 7-4. Θα
στον εφηδιασμό οι Pink Flamingos, δεν θα έρθει το καλάθι. Ο τρίποντο άστοχο αυτή τη φορά από τον Γουσέτη. Παράμενη 7-4. Αφανασόπουλος. Και δίνει το σκρίνο ο Μητσόπουλος. Τα δευτερόλεπτα ακόμα. Ακρίτα θέλα της Δύση. Βρήκε το διάδρομο αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του. 3-2 τώρα στην επίθεση. Σηκώνει τον Ζαχαρόπουλο, αστοχή, rebound τον Παπαγιάννη. Ο οποίος πάει μόνος στη φάση, κλείνει τα πόδια αλλά και θα κάνει βήματα. Τον έκλεισε καλά εκεί ο Κάτσουλας και ο Καραμίτσος. Δεν του έδωσαν τον διάδρομο και τον ανάγκασαν στην παράβαση. Και ο Γακόπουλος και Ακρίτας τώρα στο μάτς για την Φιωρετσίνα. Καραμίτσος, πολύ δυνατή η πάσα του, η μπάλα κατέληξε εκτός, δεν μπορούσε να την υποδεχτεί ο Αντωνόπουλος. Έγινε το λάθος και τους Pink Flamingos, οι οποίοι βρίσκονται στο συν 3 με 4 και 15. Ακόμα να απομένουν στο πρώτο δεκάλεπτο. Φανασόπουλος, παίρνει το screen, εκτελεί από κοντά, δεν θα του κάνει το χάτι την μπάλα. Ναι, ευκαιρία για την Φιωρετσίνα και καλά αυτό από τον Γιώργο Κακόπουλο. 7-6. Ζαχαρόπουλος. Καλή άμυνα από τον Ακρίτα. Προϋποθέσεις εφηδιασμού για τους φιλοξενούμενους και θα έρθει το καλάθι από τον Ακρίτα, ο οποίος και έπαιξε καλή άμυνα και σκόραρε. Για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του 7-8. Εδώ, εδώ. Ναι, καλή άμυνα από τον παίκτη Φιωρετσίνα. Ωραία συνεργασία, πάει προς τα μέσα ο Ακρίτας, αστοχή. Με συγχωρείτε, ο Μακρίδης ήταν αυτός που νωρίτερα σκόραρε και έβγαλε και τις καλές άμυνες. Κάτσουλας γυρίζει, με τα αριστερό θα βρει στόχο. Αντωνόπουλος επιμένει, αλλά ούτε αυτός θα μπορέσει να βρει το δίποντο. Ακρίτας. Εκτελεί, αστόχος, Μακρίδης θα πάρει το επιθετικό rebound και θα συγκρατήσει και την μπάλα εντός γραμμών. Αθανασόπουλος κακό, το σουτ καταλήγει εκτός. Παπαγιάννη στον πάγκο στη θέση του, ο Ξυλογιάννοπουλος. Ενώ ο Βασίλη Ξυλογιάννοπουλος πήρε την θέση του Αθανασόπουλου. Καραμίτσος, Κάτσουλας, ξανά για τον Καραμίτσο. Θα γίνει το κλέψιμο. Κάτσουλας πιέζεται, βγάζει στη γωνία. Το τρίποντο από την κορυφή, εύστοχο, διαχειρός Γιώργα Κόπουλου για το 7-11. Ένα μισή λεπτό ακόμα στην πρώτη περίοδο. Αντωνόπουλος κάνει κοντά στην αντίπαλη ρακέτα, αλλά είναι πολύ καλή άμυνα του Ξυλογιαννόπουλου.
αριθμητικό πλεονέκτημα στην επίθεση τώρα για την Φιωρεντίνα, επιστρέφει. Ωστόσο η άμυνα των Pink Flamingos. Η εκτέλεση άστοχη. Καθαρίζει το rebound ο Κάτσουλας. Θα γίνει το foul τώρα από τον Ακρίτα, όπως το παραδέχεται. Ενώ έχουμε και το time out. Επιστροφή στη δράση, 7-11 το σκορ. Βρήκαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. Ζαχαρόπουλος από το ύψος των Βόλων, να στοχεί. Γεωργακόπουλος υπό την πίεση του Κάτσουλα θα πάρει το φάουλ. Πρώτο ομαδικό των Pink Flamingos. Άστοχος στην πρώτη ο Γεωργακόπουλος. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή. Και η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Χαρόπουλος πάει προς τα μέσα, θα βρει και το καλάθι για το 9-11. 24 δευτερόλεπτα, 19 στην διάθεση της Φιωρεντίνα. Ξυλογιαννόπουλος θα πάρει το τρίποντο, δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. 12 δευτερόλεπτα όλα για τους Pink Flamingos, οι οποίοι μπορούν είτε να πέρασουν μπροστά είτε να σοφαρίσουν. Καραμίτσος, 3 δευτερόλεπτα, εκτελεί για 3. Δεν ξέρω αν ήταν πάσα σιούτ αυτό. Πρόλαβε το χρόνο ο Αντωνόπουλος, αλλά δεν βρήκε στόχο και έτσι φτάνουμε στο φινάλι του πρώτου δεκαλέπτου. 9-11 μπροστά η Φιωρεντίνα. Ξεκίνησε και το δεύτερο δεκάλεπτο με την Φιωρεντίνα να βρίσκεται μπροστά στο σκορ και να στέκει και στην πρώτη επίθεση του δεκαλέπτου. 1-11 λοιπόν το σκορ, το προβάδισμα είναι στους φιλοξενούμενους. Θα γίνει το λάθος. Ξυλογιαννόπουλος αφού προσποιήθηκε, φοβήθηκε στην συνέχεια την πίεση του Γουσέτη και δεν πέτυχε το καλάθι. Ακόμα ένας ευνηδιασμός. Με επιτυχία αυτή την φορά ο Ξυλογιαννόπουλος θα κάνει το 9-13. Αυτό το τρίποντο. Η μάχη για το rebound βγάζει νικητές στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι θα τρέξουν και πάλι στο ανοιχτό γήπεδο. Πολύ ωραία συνεργασία και καλάθι από τον Ακρίτα για το 9-15. Μακρινή πάσα, αλλά δεν είναι καθόλου καλό το τελείωμα του Ματζουρίδη. Το τρίποντο αστοχό, έρμπολ. Κατέληξε η προσπάθεια του Ξυλογιαννόπουλου, αλλά πρόλαβε και ο Ακρίτας και πέταξε την μπάλα στον αντίπαλό του. Έτσι κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους. Μπάλα έξω στον Ξυλογιαννόπουλο, εκτελεί μετά από προσποίηση. Θα του μείνει η μπάλα στα χέρια καθώς η μπάλα δεν είναι βρήκε στεφάνι.
Ματζουρίδης, Κάτσουλας και πάλι στον Ματζουρίδη, ο οποίος είναι στη γωνία. Πολύ ωραία η πάσα για τον Αντωνόπουλο. Κάτω από την αντίπαλη Γυρακέτα, εκείνος δεν θα μπορέσει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Γρήγορα μπροστά η Φιωρετσίνα και θα πάρει το φάουλ ο Γεωργακόπουλος. Πρώτο ομαδικό των Pink Flamingos, για τους οποίους θα περάσει το μάτσο τώρα ο Χαραλαμπόπουλος. Παίρνει την θέση του Κώστα Ξυλογιαννόπουλου. Έξω η πρώτη. Παραμένει το 9-15. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη χάσει κι αυτή. Κάμια αλλαγή στο σκορ. Την Φλαμίγκο συνεχίζει να ψάχνει το πρώτο του καλάθι στην δεύτερη περίοδο. Ματζουρίδης, Αντωνόπουλος και πάλι από κοντά, ούτε τώρα θα μπορέσει να τελειώσει τη φάση. 3-3, περνάει ωραία ο Ακρίτας. Μαλακός πάσα. Τυφλή για την γωνία. Άστοχος ο Γεωργακόπουλος. Κάτσουλας. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Θα γίνει χαμηλά το φάουλ, αν είδα καλά τον διαιτητή. Αλλαγές για τις δύο ομάδες. Στασινόπουλος και Μακρύδης περνάνε στο μάτς για την Φιωρετσίνα, ενώ ο Καραμίτσος πατάει παρκέ για τους Pink Flamingos. Κάτσουλας έχει βάλει πλάτη τον Στασινόπουλο. Αστοχεί στην προσπάθειά του και θα του κάνει για το φάουλ στην συνέχεια. Γιαννόπουλος βλέπει απέναντι τον Ακρίτα, θα πάρει την εκτέλεση εκείνος, rebound του Κάτσουλα. Ζαχαρόπουλος δυσκολεύεται να συγκρατήσει και θα χάσει τελικά. Η πίεση απέφερε καρπούς από τον Ακρίτα. Στασινόπουλος από το πλάι βρίσκει στόχο. 9-17. Ακόμα χωρίς πόντο η Pink Flamingos στο δεύτερο δεκάλεπτο, ενώ έχουμε διανύσει 4 λεπτά ήδη στην δεύτερη περίοδο. Με 9-11 κλείσαμε το πρώτο δεκάλεπτο. 9-17 είναι τώρα το σκορ. Ένα σερί 6-0 από την Φιωρετσίνα. Ζαχαρόπουλος δεν είναι καλή η πάσα, θα γίνει το λάθος από την πλευρά των γηπεδούχων. Στασινόπουλος δεν μπορεί να συγκρατήσει. Ματζουρίδης περνάει ωραία. Φτάνει μέχρι το τέλος, αλλά θα δεχτεί την τάπαλα αντικανονικά, όπως λέει ο διαιτητής. Στο σώμα πρέπει να γίνει το φάουλ. Δεν νομίζω ότι έγινε κάτι στα χέρια. Yeah.
Βασόπουλο για 3 αστοχώς. 10-17 το σκορ. Τελευταίο 5 λεπτό στο δεύτερο 10 λεπτό. Σταθερά μπροστά η Φιωρετσίνα, η οποία κρατάει το συν 7. Έχει πάρει μια μικρή απόσταση από τους αντιπάλους της. Θα γίνει το κλέψιμο τώρα από τον Γουσέτη. Αφήνει τον Ζαχαρόπουλο, ο οποίος θα τελειώσει τη φάση για το 12-17. Θανασόπουλος εκτελεί μετά την πρώτη σκέψη του. Ζαχαρόπουλος, Γεωργακόπουλος, φτάνει κοντά, δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Μακρύδης ανεβάζει ταχύτητα, αλλά θα χάσει. Όχι, διορθώνουν οι συμπαίκτες του. Περνάνε και γέρα το κέντρο η Φιωρετσίνα. Παπαγιάννης αστοχός. Ζαχαρόπουλος, Κατσουλάς βγαίνει και παίρνει ο Ματζουρίδης. Ψάχνει επιλογές, βγάζει έξω. Ζαχαρόπουλος έχει 4 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του, αποφασίζει να το πάρει από αρκετά μακριά. Και μπάλα θα καταλήξει εκτός. Παραμένει το 12-17. Στασινόπουλος περνάει από τον Κάτσουλα, ο οποίος έφαγε την προσπίση. Ξανά ο Στασινόπουλος πασάρει αυτή τη φορά, πολύ ωραία assist για τον Μακρύδη, ο οποίος θα κάνει το 12-19. Ματζουρίδης οργανώνει. Από τη γωνία ο Γουσέτης θα βρει στόχο, 15-19. Μακρύδης πάει μόνος του, θα χάσει. Προσπάθησε και ο Αθανασόπουλος για το επιθετικό rebound, αλλά η μπάλα πέρασε εκτός και είναι για τους Pink Flamingos. Αντωνόπουλος τώρα στο μάτι για τους γηπεδούχους, όπως και ο Μουτσόπουλος για την Φιωρετσίνα. Αντωνόπουλος είδε την τρύπα εκεί και πέρασε την μπάλα για τον Ματζουρίδη, ο οποίος συνέχεια πήρε το φάουλ και έχει ευκαιρία να μειώσει κι άλλο την διαφορά από την γραμμή της φιλανθρωπίας. Ματζουρίδης άστοχος στην πρώτη, παραμένει το 15-19. Αυτό ήταν το τέταρτο ομαδικό της Φιωρετσίνα, δύο θυμίζουμε έχουν οι Pink Flamingos. Μέσα η δεύτερη, 16-19. Πήγε μόνο στη φάση ο Ακρίτας, Αθανασόπουλος ήταν εκεί για να ανανεώσει την επίθεση. Ο Παγιάννης προσποιείται, εκτελεί μετά την προσποίηση, αστοχή, rebound του Αντωνόπουλου. Και να πλησιάσουν κι άλλο οι γηπεδούχοι, θα το κάνουν με τον Ματζουρίδη. 18-19 στον πόντο πλέον το μάτς. 1-57 ακόμα για το φινάλι του δεύτερου δεκαλέπτου. Θανασόπουλος. Έχουμε επιθετικό φάουλ. Πρέπει να γίνει στην προσπάθεια για screen, αν δεν κάνω λάθος. Thank you.
Τζουρίδης. Δεν θα περάσει πάσα του, κλέψουμε από τον Ακρίτα, ο οποίος ξεφεύγει με μια ωραία τρίπλα. Μακρύδης από δύσκολη θέση. Η κατοχή είναι για τους Pink Flamingos. 1,5 λεπτό ακόμα μέχρι την ανάπαυλα. Συνεχίζουν την προσπάθειά τους οι γηπεδούχοι για να προσπέρασουν στο σκορ. Ματζουρίδης αφήνει στον Τζαχαρόπουλο και πάλι Ματζουρίδης. Γεωργακόπουλος από τα δεξιά, είναι άστοχος. Ακρίτας τώρα, πατάει γκάζι, περνάει και πάλι ωραία. Παπαγιάννης βιαστικά εκτέλεσε εκεί. Πολύ δυνατή η πάσα του Τζαχαρόπουλου. Θέλησε να βρει γρήγορα τον Γεωργακόπουλο, αλλά ήταν αδύνατον εκεί να υποδεχτεί την μπάλα στους παίκτες του. Ακρίτας στο φλότερ, εύστοχο, 18-21. Εκτελεί και εύστοχη ο Γουσέτης για την ισοφάριση. 21-21 το σκορ, 25 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου. Κρατάει ο Ακρίτας, 12 δευτερόλεπτα ακόμα για τη Φιωρετσίνα. Ακρίτας πάει από τα αριστερά και θα πάρει και το φάουλ. Βόλες για τον παίχτη των φιλοξενούμενων. Έπειτα από το τρίτο ομαδικό των Pink Flamingos. Εστόχος του πρώτη, 21-22. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη βάλει κι αυτή. Για το 21-23, 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Πιέση ψηλά από την Φιωρετσίνα. Ζαχαρόπουλος από αρκετά μακριά, θα βρει σίδερο το σούτου. Νέα ευκαιρία με τον Ματζουρίδη, ο οποίος θα αρχίσει. Και έτσι φτάνουμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Την Κλαμίγκος Φιωρετσίνα, 21-23. Ξεκίνησε μόλις το τρίτο δεκάλεπτο, το οποίο βρίσκει μπροστά την Φιωρετσίνα, 21-23 το σκορ. Θα γίνει το φάουλ στον Γεωργακόπουλο, ο οποίος είχε πάρει θέση εκεί για να πλησιάσει την αντιπάλη ρακέτα. Στο πλέον Γεωργακόπουλος, πάνω του ο Μαγκούτης και θα γίνουν τα βήματα. Γεωργακόπουλος, βγάζει έξω στο Πυλογιαννόπουλο, εκτελεί και για τρεις. Αντωνόπουλος πιέζεται. Κρατάει ο Καραμίτσος για να μην γίνει και το λάθος. Θα βγάλει και την ασίστ στον Ματζουρίδη, ο οποίος θα κάνει το 23-23. Λογιανόπουλος. Παίρνει ξανά, αφήνει χέρι με χέρι στον Μαλακό. Στα δευτερόλεπτα για την Φιωρετσίνα. Η μπαλά έξω. 2 δευτερόλεπτα για τη Φιωρετσίνα. Προλαβαίνει το ρολέο ο Μαλακός, αλλά δεν βρίσκει στόχο. Με συγχωρεί το ρολέο ο Μαλακός, ο Γεωργακόπουλος ήταν. Που εκτέλεσε στην εκπνοή. Ματζουρίδης. Ευκαιρία τώρα να περάσουν μπροστά οι Pink Flamingos. Και θα την εκμεταλλευτεί ο Ματζουρίδης. Πήγε μέχρι μέσα, πήρε το φάουλ, έβαλε και το καλάθι για το 25-23. Έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Για πρώτη φορά στο μάτς μπροστά η Pink Flamingos. Εκτελεί εύστοχα και την βολή ο Ματζουρίδης για το 26-23.
Βασιλογιαννόπουλος. Μαλακός πάθος από την πλάτη, θα καταλήξει τον Ματζούριδη, ο οποίος ήταν εκεί για να κλέψει. Πάει και μόνος στη φάση μέχρι το τέλος, 28-23. Βασιλογιαννόπουλος αποφάσισε να το πάρει. Rebound από τον Γιώργο Κακόπουλο. Ουσέτης έχει πάνω τον Ξυλογιαννόπουλο. Πάει και ο έτερος Ξυλογιαννόπουλος για βοήθεια. Ματζουρίδης έχει πάλι πλάτη ο Γιώργο Κακόπουλος. Θα γίνει το λάθος. Θέλουν να τρέξουν οι φιλοξενούμενοι. Και θα έρθει το καλάθι. Τον Γιώργο Κακόπουλο για το 28-25. Ματζουρίδης, Γιώργο Κακόπουλος, θα γίνει το κλέψιμο και το φάουλ από τον Αντωνόπουλο για να σταματήσει την επίθεση της Φιωρετσίνα. Στον πάγκο Χουσέτης, στην θέση του ο Ζαχαρόπουλος για τους γηπεδούχους. Μαλακός για δύο άστοχος ο Ξυλογιαννόπουλος. Νέα ευκαιρία της Φιωρετσίνα. Γεωργακόπουλος δεν θα βρει στόχο και καθαρίζει την φάση ο Αντωνόπουλος. Ζαχαρόπουλος από την κορυφή εκτελεί άστοχα. Μαλακός τώρα ανεβάζει ταχύτητα. Μαλακός παίρνει ξανά, αφήνει ξανά στον Ξυλογιαννόπουλο. Βλέπει να υπάσσει του Γεωργακόπουλου. Βρίσκει εμπόδιο ο Αντωνόπουλος. Πόδιο από τον Ματζουρίδη. Ξυλογιαννόπουλος. Βασίλης Ξυλογιαννόπουλος τώρα. 4 δευτερόλεπτα για τη Φιωρετσίνα. Δεν θα έρθει το καλάθι. Αντωνόπουλος. Πάει στο ένας με έναν και θα πάρει το φαουλ από τον Μαλακό. Τρίτο φάουλ του Μαλακού, ο οποίος θα περάσει τον πάγκο για να πάρει την θέση του Αθανασόπουλος. Ζαχαρόπουλος, Γεωργακόπουλος έχει πάνω τον Μακρύδη και θα κάνει το επιθετικό φάουλ. Αθανασόπουλος, Ξυλογιαννόπουλος. Κωνσταντίνος Ξυλογιαννόπουλος τώρα. Πάει στο φλότερ, δεν του κάνει το χατήρι μπαλάκι για να πήδησε 2-3 φορές την Στεφάνη. Ζαχαρόπουλος είδε το διάδρομο, δεν τον εκμεταλλεύτηκε. Αθανασόπουλος τώρα ανεβάζει ταχύτητα για την Φιωρετσίνα. Την μπάλα καταλήγει και πάλι στα χέρια του Αθανασόπουλου. Ξυλογιαννόπουλος είναι στη γωνία, δεν τον προλαβαίνει ο αντιπαλός του, στο σίδερο η προσπάθειά του. Νέα ευκαιρία, ούτε τώρα θα μπορέσει να πάρουν κάτι φιλοξενούμενοι. Συνεχίζουν άστοχοι οι φιλοξενούμενοι στην τρίτη περίοδο, μόλις 2 πόντους έχουν καταφέρει να πετύχουν. Αντωνόπουλος άστοχος στο τρίποντο. Μακρύδης αποφασίζει να βγάλει έξω. Γεωργακόπουλος το σκέφτηκε για λίγο, πάει ο Μακρύτσα του δώσει το screen. Πάει αντίθετα εκείνος.
θα γίνει το κλέψιμο από τον Αντωνόπουλο. 2-2 τώρα, πολύ καλή πάσα του Αντωνόπουλου, ενώ η μπάλα επιστρέφει στα χέρια του. Ζαχαρόπουλος εκτελεί για 3, αστοχός. Ξυλογιαννόπουλος ζητάει απέναντι, ο Αθανασόπουλος τον είδε. Καλή πάσα για τον Γεωργακόπουλο, πίσω από κάτω από την αντίπαλη ρακέτα, δεν θα μπορέσει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ματζουρίδης πατάει γερά, αστοχεί κι αυτός. Αστοχής προσπάθειες στα τελευταία λεπτά από τις δύο ομάδες. Μακρύδης, Αθανασόπουλος ανενόχλητος για 3, αστοχός. Ξυλογιαννόπουλος συγκλατεί. Ο έτερος του Ξυλογιαννόπουλος θα εκτελέσει και θα το βάλει ο Βασίλης. 28-27. Και έχουμε και time out. Τρεις ή μισή λεπτά ακόμα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. 28-27 προηγούνται οι Pink Flamingos. Μπαλά κουμπάει στον Γεωργακόπουλο. Συνεργάζεται κοινός με τον Κάτσουλα. Και πάλι ο ίδιος θα πάρει το φάουλ και τις δύο βολές. Τέταρτο ομαδικό της Φιωρετσίνα. Ενώ ο Κατσούλας αστοχεί στην πρώτη προσπάθεια. Θα χάσει και τη δεύτερη. Ακρίτας απέναντι στον Αθανασόπουλο. Θα πάρει το τρίποντο εκείνος, δεν θα το βάλει. Ζαχαρόπουλος. Τσεκάρει τις επιλογές του τώρα. Στα 10 δευτερόλεπτα. Βάζει πλάτη, Κατσουλάς, θέλει να πάει προς τα μέσα. Δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μακρινή πάσα από Ακρίτα, καταφέρει να την συγκρατήσει, να την υποδεχτεί ο Μακρύδης. Δυσκολεύεται και βγάζει έξω. Στασινόπουλος από κοντά, θα βρει στόχο. 28-29. Καραλαμπόπουλος, Γεωργακόπουλος, με συγχωρείτε. Γυρίζει, παραλίγο να πετύχει το καλάθι. Πήρε το φάουλο από τον Χαραλαμπόπουλο. Και είναι βόλες για τους γηπεδούχους. Ενώ συμπληρώθηκαν και τα 5 ομαδικά της Φιωρετσίνα. Αστόχος στην πρώτη. Θέλει τη δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή, Στασινόπουλος στο rebound. Μακρύδης από την κορυφή, δεν πάει αντίπαλος πάνω του, αλλά είναι κακό το σουτ. Κατάλλη γέρμπολ. Παραμένουν στο συνένα οι φιλοξενούμενοι, με 1.53 ακόμα μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Αντωνόπουλος δυσκολεύεται και αστοχεί στη συνέχεια. Μακρύδης αφήνει τον Αθανασόπουλο. Γυρίζει εκείνος σε μια δύσκολη προσπάθεια. Δεν θα βρει στόχο. Κατσούλας κατεβάζει παρακεντρευμένα παραλίγο να γίνει το κλέψιμο. Κατσούλας αφήνει στον Αντωνόπουλο και θα την κάνει ασίστ εκείνος. 30-29. Χαραλαμπόπουλος το ήθελε, το πήρε και το έβαλε. 30-32. Μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου. Ζαχαρόπουλος. Γεωργακόπουλος γυρίζει, θα πάρει το φάουλ από τον Χαραλαμπόπουλο.
ο οποίος βρέθηκε και στο έδαφος. Τρίτο φαουλ του Χαραλαμπόπουλου. Έστωχος τώρα ο Γεωργακόπουλος, 31-32. Μέσα και η δεύτερη. Και έχουμε ξανά ισοπαλία. Ακρίτα το πήρε, πήρε και σίδερο. Το κρίσιμο από τον Μακρύδη, πέφτει πάνω στον Ζαχαρόπουλο και έχουμε επιθετικό φάουλ. Προλάβει και στήθηκε εκεί ο παίχτης των Pink Flamingos. Έπεσε πάνω του ο Μακρύδης. Τριάντα δευτερόλεπτα ακόμα στο ρολόι, 24 για τους γηπεδούχους. Αντωνόπουλος. Γεωργακόπουλος και πάλι κοντά στη ρακέτα θα ευστοχίσει. 34-32. Στο συνδύο πλέον η Big Flamingos, 9 δευτερόλεπτα. Αθανασόπουλος, Στασινόπουλος. Πάσαρε τελικά την ασουτάρη και καλά έκανε, βρήκε τον Ακρίτα. Και έχουμε το 34-34. Το οποίο είναι και το σκορ έπειτα από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Μπήκαμε μόλις στο 4ο δεκάλεπτο, το οποίο βρίσκει τις δύο ομάδες στην ισοπαλία, με το σκορ στο 34-34. Θα γίνει το λάθος, ο Μακρύδης δεν μπορέσε να υποδεχτεί την πάσα του Ακρίτα. Καραμίτσος οργανώνει για την ομάδα του. Βαλιά δεν θα περάσει για τον Γεωργακόπουλο και θα γίνει και το φάουλ στον Ακρίτα, ο οποίος ανέβασε ταχύτητα. Ακρίτας μένει μόνος του, εκτελεί για τρεις αδύναμο το σουτ. Καραμίτσος παίρνει το σκριν ψηλά. Μουσέτης προσποιείται. Και πάλι Καραμίτσος. Ματζουρίδης θα πάρει το τρίποντο. Στασινόπουλος βγάζει γρήγορα μπροστά την ομάδα του. Ακρίτας με τα αριστερό layup. Θα δώσει το προβάδισμα στην Φιωρετσίνα. 34-36. Ματζουρίδης, θα έρθει σοφάριση. Ηρέμει την κατάσταση ο Ακρίτας, ο οποίος αργά αργά οργανώνει την επίθεση της Φιωρετσίνα. Αθανασόπουλος θα πάρει το τρίποντο, δεν θα ευστοχίσει. Την μπάλα καταλήγει εκτός. Θυμίζουμε αυτή είναι μια αναμέτρηση για την 24η αγωνιστική της Development League. Από δύο σερί νίκες προέρχονται οι Pink Flamingos, οι οποίοι σήμερα θέλουν να δώσουν συνέχεια με ένα θετικό αποτέλεσμα. Από την άλλη την επιστροφή στις νίκες αναζητεί η Φιωρετσίνα, η οποία δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει στα τελευταία δύο παιχνίδια της. Ακρίτας. Αθανασόπουλος του φεύγει μπάλα από τα χέρια. Νέο λάθος για τους φιλοξενούμενους. Με το σκορ να παραμένει στο 34-36 σε αυτά τα πρώτα δύο λεπτά της τετάρτης περίοδου. Μουσέτης. Γεωργακόπουλος ψάχνει επιλογές. Ο
σουτάρει τον Μακρύδη. Βγαίνει και ωραίο ο Ακρίτας. Θα κάνει το κλέψιμο και ανενόχλητος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 34-38. Πολύ καλή αντίδραση του Ακρίτα στην άμυνα της Φιωρετσίνα. Ουσέτης περνάει στον Κάτσουλα. Μιατζή έξω εκείνος. Ματζουρίδης 8 δευτερόλεπτα. Καραμίτσος 4 δευτερόλεπτα για τους Pink Flamingos. Περνά από τον ένα σουτ. Ματζουρίδης πιέζεται. Κάτσουμε την πάλι στα χέρια. Δεν είχαν δει το ρολόι οι γηπέδουχοι. Ενώ έχουμε και το time out. Εφτά λεπτά μας χωρίζουν μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης. Στο συν 4 έχει καταφέρει να βρεθεί η Φιωρεντίνα με το σκορ στο 34-38. Ο Παπαγιάννης πήρε μια δύσκολη προσπάθεια και εκτός ισορροπίας. Καραμίτσος. Ματζουρίδης. Σηκώνει το βλέμμα, το αφήνει στον Καραμίτσο. Τσαχαρόπουλος από το ύψος των βολών. Αλλά έχει και κολλημένο αντίπαλο πάνω του. Ακρίτας είδε τον Παπαγιάννη. Χωρίς κανένα πάνω του εκείνος. Δεν θα βρει στόχο. Ματζουρίδης. Σφύριγμα και φάουλ. Στην προσπάθεια του Ματζουρίδη είναι δύο βολές. Πρώτο ομαδικό της Φιωρετσίνα. Ένα θυμίζουμε έχουν οι Pink Flamingos. Αντωνόπουλος επέστρεψε στο παρκέ για τους γηπεδούχους. Άστοχος στην πρώτη. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη βάλει. 35-38. Ξυλογιαννόπουλος, Στασινόπουλος. Βγάζει εκεί που δεν υπάρχει κανένα συμπαίκτης του. Θα γίνει το λάθος από την Φιωρετσίνα. Και η κατοχή επιστρέψει στους Pink Flamingos. Οι οποίοι με ένα τρίποντο μπορούν να ξαναφέρουν το ματς ίσα. Ενώ ο Στασινόπουλος περνάει στον πάγκο στη θέση του. Ο Γεωργακόπουλος. Κάτσουλας. Μοστάρι. Γυρίζει με τα αριστερό, δεν θα βρει στόχο. Συλλογιανόπουλος βγάζει γρήγορα μπροστά για τον Μακρύδη. Πάει εκείνος μέχρι το τέλος. 35-40. Τσαχαρόπουλος υπό την πίεση του Ακρίτα θα βρει στόχο. 38-40. Ξυλογιαννόπουλος. Μακρύδης το αφήνει χώρο ο Γεωργακόπουλος. Δεν τον τιμωρεί. Ματζουρίδης για το προσπέρασμα το οποίο δεν θα έρθει. Η μάχη εκεί κάτω από την ρακέτα της Φιωρετσίνα. Φάουλ στον Αντωνόπουλο. Μαλακός και Κώστας Ξυλογιαννόπουλος στο παρκέ για τους φιλοξενούμενους. Ματζουρίδης, 10 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους. Τσαχαρόπουλος πάει στο πλάι. Ματζουρίδης ήρθε και σαν τρέιλερ, αλλά στόχισε. Μαλακός βγάζει έξω. Ξυλογιαννόπουλος θα πάρει το τρίποντο, δεν είναι καθόλου καλό.
Ο Έτος Τσιλογιαννόπουλος διορθώνει. Θα πάρει και την προσπάθεια, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Ματζουρίδης περνάει στον Γεωργακόπουλο, έχει βάλει πλάτη εκείνο στον Μακρύδη. Βγαίνει αρχικά η άμυνα, επιμένει ο Γεωργακόπουλος, αλλά ούτε στη συνέχεια θα μπορέσει να βρει το δίποντο. Η κατοχή περνάει στην Φιωρετσίνα. Τέσσερα λεπτά ακόμα στο μάτς. Όλο το δρόμο μέχρι μέσα ο Μαλακός, αστοχή. Αντωνόπουλος καθαρίζει το rebound. Πιέζει ψηλά ο Μαλακός. Θέλει να αποφύγει την πίεση ο Αντωνόπουλος και θα πάρει το φάουλ. Παίρνει ο Ματζουρίδης, εκτελεί, αστοχή, rebound του Μαλακού. Γεωργακόπουλος, Μαλακός, Ξυλογιαννόπουλος στη γωνία. Αποφεύγει τον Ζαχαρόπουλο, ο οποίος έχει κολλημένο το χέρι του πάνω του. Τον δυσκόλεψε εκεί στην εκτέλεση. Αντωνόπουλος, Ματζουρίδης, κρατάει έπειτα από την πίεση του Ξυλογιαννόπουλου, αλλά άστοχη στη συνέχεια. Ξυλογιαννόπουλος από το πλάι, εύστοχος, 38-42. Τσαχαρόπουλος κρατάει 2-40 ακόμα. Ματζουρίδης από κοντά, δεν είναι καλό το τελείωμα. Μακρύδης ανέβαλε ταχύτητα, πάει από τα δεξιά. Προσπάθησε εκεί με τη βοήθεια του απλό να τελειώσει, ούτε συνέχεια ο Γεωργακόπουλος θα μπορέσει να πετύχει κάτι. Ανεβαίνει ο ρυθμός στις τελευταίες επιθέσεις. Φάουλ τώρα στον Ζαχαρόπουλο έγινε από τον Κώστα Ξυλογιαννόπουλο. Τέταρτο ομαδικό της Φιωρετσίνα, δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν οι φιλοξενούμενοι στο τέταρτο δεκάλεπτο. Σε αυτά τα 2 και 22 που απομένουν μέχρι το φινάλε. Υποπίεση άστοχος ο Ζαχαρόπουλος. Και έχουμε φάουλ από τον Γεωργακόπουλο, ο οποίος το παραδέχεται κιόλας. Εκεί στην διεκδίκηση του rebound με τον Αντωνόπουλο έγινε η παράβαση. Και έτσι ο παίχτης των Pink Flamingos είναι στημένος στην γραμμή των Βολών. Εύκολα στην πρώτη. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη βάλει και αυτή. 40-42. Μαλακός. Του δίνει το σκρίνο ο Μακρύδης. Ξυλογιαννόπουλος για δύο. Rebound επιθετικό από τον Γεωργακόπουλο, ο οποίος γυρίζει για να εκτελέσει μόνος του. Μακρύδης στο floater εύστοχο. 40-44. Ματζουρίδης περνάει στον Γεωργακόπουλο. Πάει και δεύτερος αντίπαλος πάνω του, βγάζει αποφέρει καρπούς η άμυνα. Ξυλογιαννόπουλος, Γεωργακόπουλος δεν μπορεί από κοντά. Ανανεώνει την επίθεση του οι φιλοξενούμενοι. Γεωργακόπουλος θα πάρει την προσπάθεια, θα στοχίσει. Ματζουρίδης αφήνει στην γωνία, η εκτέλεση είναι άστοχη από τον Γουσέτη. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Στο συν 4 παραμένει η Φιωρετσίνα, η οποία έχει ευκαιρία να ανεβάσει την διαφορά. Θα γίνει το φόλ τώρα από τον Ζαχαρόπουλο.
Θα γίνει το κλέψιμο στην επαναφορά από τον Αντωνόπουλο. Εκείνος βγαίνει έξω. Ζαχαρόπουλος αποφάσισε να πάρει το τρίποντο. Rebound του Μακρύδη και... Έχουμε μια διακοπή γιατί χτύπησε ο Αντωνόπουλος. Ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο για να πάρει τη θέση του ο Κατσουλάς. Μοίρασε τεχνικές πίνες τώρα ο διαιτητής. Νομίζω έχει δώσει μια τεχνική ποινή στον Ζαχαρόπουλο. Μια τεχνική ποινή στον Ξυλογιαννόπουλο. Και μια στον Μαλακό, αν δεν κάνω λάθος. Ο Μακρύδης τελικά παίρνει από την Φιωρετσίνα. Θυμίζω 47,3 στο ρολόι, 40-44 το σκορ. Στη γράμμη, ο Γεωργακόπουλος εκτελεί την βολή, στοχή, παραμένει το 40-44. Παρατήρηση και στον πάγκο της Φιωρετσίνα. Και έτσι ο Ζαχαρόπουλος θα κάνει το φάουλ. Τέταρτο ομαδικό των Pink Flamingos, ήταν το τελευταίο που ήθελα να δώσουν. Και πάλι πίεση ψηλά από τους γηπεδούχους, θα γίνει το φάουλ στον Ξυλογιαννόπουλο, ο οποίος θα οδηγηθεί στην γραμμή. Εύκολο στην πρώτη, 40-45. Εκτελεί τη δεύτερη, θα την βάλει κι αυτή, 40-46, και νομίζω πως η Φιωρετσίνα είναι αγκαλιά με την νίκη. Γλιστράει ο Ζαχαρόπουλος και έχουμε κατοχή για την Φιωρετσίνα, η οποία θα καλέσει και time out. Επιστρέφουμε σε λιγάκι. Στην επαναφορά η Φιωρετσίνα, η οποία βρίσκεται στο συνέξι με 35 δευτερόλεπτα να απομένουν. Θα γίνει το φόλ στον Ξυλογιαννόπουλο, ο οποίος θα πάει στην γραμμή των βόλων. Νωρίτερα εύστοχησε και στις δύο προσπαθίες του. Εκτελεί την πρώτη, θα τη χάσει τώρα. Παραμένει το 40-46. Θα βάλει τη δεύτερη, 40-47. Και έχουμε ακόμα ένα time out. Όλα έτοιμα για να επιστρέψουμε στην δράση με 35 δευτερόλεπτα να απομένουν ως το φινάλε. Γεωργακόπουλος παίρνει την προσπάθεια, Ματζουρίδης είναι από κάτω για να αφήσει την παραστοκαλάθη, 42-47.
και έχουμε ξανά time out. Στους 5 πόντους η διαφορά, 42-47 το σκορ, 31,6 το ρολόι. Λογιανόπουλος παίρνει, πιέζεται και θα γίνει και το φάουλ. Σειρά του Κώστα Ξυλογιανόπουλου τώρα να πάει στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Αστοχή στην πρώτη. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή, 0-2. Ουσέτης, εύστοχος, 45-47. Πάνε την πίεση ωστόσο οι φιλοξενούμενοι, Ξυλογιανόπουλος φτάνει μέχρι το τέλος, 45-49. Θα γίνει και το κλέψιμο στη συνέχεια και κάπου εδώ νομίζω στα πράγματα έχουν κρυθεί. Νίκη λοιπόν για την Φιωρετσίνα η οποία επιστρέφει στα νικηφόρα αποτελέσματα. Θα επικρατήσει 45-49 τον Big Flamingos και θα πάρει την 10η νίκη της. Από την άλλη η 10η είναι αυτή για τους σημερινούς γηπεδούχους. Αυτά λοιπόν εδώ από το Γουσουπού. Big Flamingos, Φιωρετσίνα, 45-49.